Τον εισαγγελέα προσφεύγει ο δήμαρχος του Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης με όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει για τις απίστευτες καταγγελίες που έγιναν για τη δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης του Ρεοκάστρου, ενώ διατάσσει άμεσα διαχειριστικό έλεγχο στην επιχείρηση. Μόλις είδε την κατάσταση, ήρθε με ενημέρωση αμέσως. Δεν έχει περάσει αρκετό διάστημα από τότε που το έκανε αυτό. Ζήτησε να παραιτηθεί, διότι θεωρεί ανυπέρβλητα όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Του ζήτησα εγώ απευθείας να ενημερώσει το Σώμα, να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και η αρχή του να τεθούν όλα στο φως και να μην υπάρξει τίποτα το οποίο θα συγκαλυφθεί από τον οποιονδήποτε, να είναι αυτό το οποίο θα μας συνοδεύει μέχρι και τις απολύτως διελεύκανσης όλης της υπόθεσης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Διαχειριστικός έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο σημαίνει ενημέρωση του εισαγγελέα για οτιδήποτε επιλείψιμο υπάρχει και ανάληψη ευθυνών από εκεί και πέρα από οποιονδήποτε είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε έκνομο έχει γίνει στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Ο ίδιος ο κύριος Τσακίρης ήταν αυτός που ζήτησε από τον κύριο Ιωσήφιδη να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για όσα διαπίστωσε μέσα στο δίμηνο της θητείας του στην Προεδρία της επιχείρησης και για τους λόγους της παραίτησής του, ώστε δημοσίως να υπάρχει εικόνα για το τι συμβαίνει. Οι πολύ σοβαρές καταγγελίες που δημοσιοποίησε ο κύριος Ιωσήφιδης στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ήταν ζητήματα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας, ποιότητας ζωής, διαχείρισης και οικονομικών. Προβλήματα υπάρχουν. Καταρχάς, επικεφαλής από σήμερα είμαι εγώ, ο Δήμαρχος, όπως ακριβώς ορίζει και ο νόμος, με την ίδια σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προβλήματα σαφώς και υπάρχουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα επιλύσουμε. Αυτή την εντολή, άλλωστε, λάβαμε και από τους πολίτες. Η εντολή είναι να τα διαπιστώσουμε τα προβλήματα και να τα λύσουμε. Να δρομολογήσουμε τη λύση τους και όχι να τα διαπιστώσουμε και να σηκωθούμε να φύγουμε.